Έχετε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΤΕ και νομίζω ότι παίξατε και μεγάλο ρόλο στην ιδιωτικοποίησή του, δηλαδή στην εν μέρη απαλλαγή του από το δημόσιο. Είστε ικανοποιημένος από αυτό σας το επίτευγμα? Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος που έμεινα 6,5 χρόνια στον ΟΤΕ. Νομίζω ότι ήταν και ίσως η μακρότερη θητεία. Η μακρότερη θητεία κάτω από δύο κυβερνήσεις, και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και ήμουνα τυχερός αρκετά που μπόρεσα και έφερα σε πέρας αυτό το έργο. Και σαν αποτέλεσμα ότι σήμερα είναι ένα από τα υγιή κύτταρα αυτής της χώρας. Ναι. Τι ενέργειες κάνατε, δηλαδή, αν σας ρωτούσε κανένας ποιες ήταν οι θέσεις και οι πρωτοβουλίες που πήρατε ώστε να μπορέσετε να το πετύχετε αυτό? Και εν μέσω συμπληγάδων εννοώ, διότι δεν ξέρω τουλάχιστον πώς λειτουργούν οι ομάδες πίεσης εδώ, πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ και πώς λειτουργούν βέβαια και τα ειδικά συμφέροντα. Ναι, ήμουν τυχερός, είπα, διότι όταν ανέλαβα τον ΟΤΕ το 2004, η θέση της κυβέρνησης της τότε που ανέλαβε ήταν ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει τον ΟΤΕ. Εγώ αυτό το πήρα της μετρητής. Δηλαδή είπα, αφού θέλετε θα γίνει. Και πρέπει να πω ότι και ο Πρωθυπουργός τότε, ο Καραμαλής, και ο Αλογοσκούφης, ο Υπουργός Οικονομικών, μου σταθήκανε εκεί. Και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω. Και υπήρχαν φοβερές αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε, από όλες τις κατευθύνσεις, από προμηθευτές, από συνδικαλισμό, από άλλα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή δεν ήταν μια εύκολη δουλειά. Άρα, αν θέλετε, το πρώτο ζητούμενο που είναι να έχεις πλάτες κυβερνητικές, εγώ τουλάχιστον στην αρχή το είχα αυτό το πράγμα. Μετά τα πράγματα είχαν προχωρήσει τόσο πολύ που δεν έπαιζε και μεγάλο ρόλο. Δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο το να έχεις τη στήριξη. Πια είχε πάρει ένα momentum, είχε πάρει μία... διότι αλλάζανε τα άτομα, αλλάζανε οι καταστάσεις, όπως θα καταλαβαίνετε τώρα στην Ελλάδα δεν μένει και κανείς ποτέ πολύ. Και τώρα, για να την πουλήσεις έπρεπε να τη φτιάξεις πρώτα, διότι εκεί που ήταν πρόκειτο περί χάος. Και σιγά σιγά, και βρήκα μέσα στον ΟΤΕ θαυμάσιους ανθρώπους. Και πολλούς από αυτούς παραμερισμένους, άλλους αποκαρδιωμένους. Ξέρετε, έχουμε μια κακή εντύπωση για τα στελέχη εδώ στην Ελλάδα που είναι τελείως λάθος. Όταν τα στελέχη καταλάβουν ότι αναγνωρίζεται η αξία τους, έστω και όχι οικονομικά, και με ένα μπράβο και με μια ενθάρρυνση, και άμα τους δίνεις, και αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλάζουν, και εκεί πέρα βρήκα πολύ καλά στελέχη, διότι κυρίως από μέσα την κάναμε τη δουλειά. Και σιγά σιγά κάναμε την εθελούσια. Μειώσαμε το προσωπικό, δηλαδή από 18.000 τους φτάσαμε στους 13.000, πήραμε καινούριους νέα παιδιά. Υποθέτω και σε καινούριους τομείς. Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσες να προσλάβεις, λόγω του κανονισμού προσωπικού αυτού, του τερατουργήματος, δεν μπορούσες να προσλάβεις από την αγορά. Όχι. Δεν μπορούσες, έπρεπε από μέσα να γίνονται όλα. Και βγαίνανε καινούριες τεχνολογίες, βγαίνανε καινούρια πράγματα, ή το μάρκετινγκ, ας πούμε. Τώρα μέσα στον ΟΤΕ, μονοπόλιο ήταν από μάρκετινγκ, ΟΤΕ. Σου έκανε 4 χρόνια να σου βάλει τηλέφωνο και δεν είχε ανάγκη να σου πουλήσει τίποτα. Εν τω μεταξύ άνοιξε η αγορά, ΟΤΕ άρχισε να χάνει μερίδιο και έπρεπε να βρεις ανθρώπους να ξέρουν. Άρχισε να χάνει μερίδιο από την κινητή τηλεφωνία. Όχι μόνο, και από τις σταθερές. Έδωσε το κράτος 25 άδειες. Μάλιστα. Βλακωδώς. Και έχουν κλείσει όλοι βέβαια τώρα. Έχουν χρεοκοπήσει όλοι. Λοιπόν, έτσι έφτιαξε θυγατρικές ΟΤΕ για να ξεγλιστρήσει. Έφτιαξε θυγατρικές που ήταν και αυτό μια σπατάλη. Γιατί και δεν τις έλεγχες κιόλας. Ήταν όλες γύρω-γύρω. Άλλος έκανε το ένα. Αυτά σιγά-σιγά τα φτιάξαμε. Τα φτιάξαμε και
κατόρθωσα να συνεργαστώ και με το συνδικαλισμό. Λέγοντάς τους τα πράγματα όπως ήταν, ομά, με συγκρούσεις, αλλά καταλάβανε ότι αυτό που σας έλεγα πριν, αγνόησα τον κανονισμό και έπαιρνα από την αγορά. Και έλεγα πηγαίνετε στα δικαστήρια. Τι να κάνεις. Χρειαζόμουν κάποιον που να ξέρει αυτή την τεχνολογία. Μάλιστα. Δεν υπήρχε μέσα. Και το καταλάβανε και έτσι το παίξαμε λιγάκι, αγνοήσαμε και πολύ τα τσιτάτα και κοιτάξαμε πώς θα πάει καλά η εταιρεία. Ναι, γιατί και εκεί έχει, ξέρετε, είναι αυτό που έλεγα χθες. Άμα φτιάξεις ένα υπόβαθρο κάποιας εμπιστοσύνης, λύνονται πολλά προβλήματα. Λύνονται. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η ιδιωτικοποίηση, τον βρίσκεται ικανοποιητικό? Όχι. Αλλά δεν υπήρχε άλλος. Δηλαδή, το κράτος, ο υπουργός, καταρχήν υπήρχε ένας μνηστήρας, η Deutsche Telekom. Αυτοί μας θέλανε διακαώς. Αλλά η Deutsche Telekom δεν ήθελε να μπει σε διαγωνιστική διαδικασία. Λέγανε, πέστε μας πόσα λεφτά θέλετε, εμάς δεν μας νοιάζει, θα τα δώσουμε, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε σε διεθνή διαγωνισμό. Μάλιστα. Ο υπουργός εδώ και δικαίως έλεγε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι θα μου πούνε ότι τα πιάσα. Και είχε κολλήσει εκεί επί μήνες. Βρέθηκε κάποιος χριστιανός, ο οποίος είχε πάρει μερικά δισεκατομμύρια από το Ντουμπάι, δεν ξέρω πού, και έπρεπε να τα ξοδέψει. Και άρχισε να αγοράζει μετοχές του ΟΤΕ. Όταν το κατάλαβε η κυβέρνηση ότι θα τους έφευγε ΟΤΕ από τα χέρια, περάσανε ένα νόμο και είπανε δεν μπορεί κανείς να έχει πάνω από το 20% του ΟΤΕ. Μάλιστα. Αυτός ο χριστιανός τότε έπαθε ένα είδος πανικού, διότι θα έμενε με 19,5% του ΟΤΕ χωρίς να μπορεί να ψηφίσει τις μετοχές του και χωρίς να έχει ρόλο στο management. Και τότε εμείς το καθοδηγήσαμε προς την Deutsche Telekom. Καθοδηγήσατε τον επενδυτή. Αυτόν. Ναι. Του είπαμε, αν θέλει να ξεφορτωθείς, υπάρχει κάποιος να τις πάρει. Μάλιστα. Και πήγε και τις πούλησε. Για να σώσει τα λεφτά του δηλαδή. Όχι μόνο, έβγαλε και λεφτά, όχι πολλά, αλλά έβγαλε λεφτά. Μάλιστα. Με γεια του, με χαρά του που τα έβγαλε. Και έτσι πέρασε ο έλεγχος στα χέρια της Deutsche Telekom. Η οποία όμως Deutsche Telekom είχε ήδη ένα ποσοστό του. Μικρό. Οτέ. Μικρό. Αλλά παράλληλα με αυτόν έδωσε και το κράτος ένα ποσοστό από τα δικά του και έτσι αποκτήσαν οι Γερμανοί ένα αρκετά μεγάλο πακέτο έτσι που να μπορούν να έχουν τον έλεγχο. Μάλιστα. Του ΟΤΕ. Σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν και το κύριο εκτελεστικό όργανο ας πούμε και έχουν και την πλειοψηφία. Και πρέπει να πω ότι το δημόσιο έχει φερθεί πολύ υπεύθυνα στον ΟΤΕ, δηλαδή δεν έχει ανακατευτεί κατά τρόπο αντιπαθητικό ζητώντας ρουσφέτια και το ένα και το άλλο. Έχει φερθεί υπεύθυνα σε αυτή τη σχέση. Γιατί ήταν και η πρώτη και η τελευταία νομίζω μεγάλη κρατικοποίηση που έχει γίνει. Η ιδιωτικοποίηση. Ναι. Και θα έπρεπε να τη μελετήσουν για να δούνε πώς έγινε και αν πρόκειται να γίνουν κι άλλες να την... Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο λόγος που κάποια αμερικανικά συμφέροντα τον τελευταίο καιρό επιτίθενται στο ΟΤΕ λόγω και τη συγχωνεύσεώς του με την Κοσμοτέ? Δεν είμαι... Υπήρχε τότε αμερικανικό ενδιαφέρον για είσοδο στον ΟΤΕ? Δεν είμαι ενήμερος αυτού. Πρώτη φορά το ακούω. Από σένα το ακούω. Έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ορισμένα σχόλια ότι ο ΟΤΕ δόθηκε στους Γερμανούς ενώ δεν έπρεπε. Ανάκριβα τον πληρώσαν οι Γερμανοί. Το φυσάν και δεν κρυώνει ακόμα οι Γερμανοί. Το πήραν 27 ευρώ τη μετοχή. Ναι, αυτό. 8-9. Αυτό θυμάμαι. Ναι, ότι ανάκριβα το πληρώσαν. Το πήραν τρεις φορές παραπάνω. Τρεις φορές παραπάνω από ότι είναι. Τη συγχώνευση τώρα με το Κοσμοτέ τη βρίσκεται στο σκόπιμο. Αυτό είναι ένα marketing κόλπο. Δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία. Ο ΟΤΕ επί εποχής δικής μου ήδη είχε αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Κοσμοτέ. Ήταν ουσιαστικά μία εταιρεία με δύο ονόματα. Επειδή θεωρείται ότι η Κοσμοτέ πουλάει καλύτερα από τον ΟΤΕ, αποφασίσανε το brand name
να γίνει κόσμο ΟΤΕ. Μάλιστα. Αλλά στην οργάνωση και στη διοίκηση και σε όλα δεν έχει καμία σημασία αυτό. Επειδή και εγώ Λούμη βλέπω έτσι πολύ μεγάλη διαφήμιση στο 11388 και τα λοιπά. Είναι κάποιος τομέας ο οποίος προσφέρεται από πλευράς marketing, προσφέρει έσοδα. Βέβαια προσφέρει. Βέβαια. Δηλαδή όσο όποτε σηκώνεις το τηλέφωνο, παπ, τρέχει το ταξίμετρο. Ναι. Και άρα προσπαθεί δηλαδή να βάλει... Δηλαδή είναι τόσο προσοδοφόρος για να γίνονται αυτές οι επενδύσεις, είναι. Οι επικοινωνιακές. Δεν είναι πάρα πολλές οι επενδύσεις. Τα έχεις τα call centers, τα έχεις. Μάλιστα. Απλώς βάζεις και άλλα προϊόντα. Ας πούμε, θέλω να ξέρω τι χρώμα γραβάτα φοράει ο κύριος Παπανδρόπουλος, ας πούμε. 11888, θα σου το πω. Μια άλλη ναι. απορία που έχω, μια και είστε εδώ, πώς συμβαίνει και το προσωπικό του ΟΤΕ τώρα στο τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ ευγενικό και τα λοιπά, ενώ παλιά με το ζόρι σου λέγανε καλημέρα και ακόμα με το ζόρι σε ακούγανε. Είπαμε, οι άνθρωποι... Γίνανε σεμινάρια, αλλάζουν, αλλάζουν λίγο με την ανάγκη, λίγο με το καλό παράδειγμα, λίγο με την ενθάρρυνση. Αυτοί που πήγαινες να ψωνίσεις κάτι στο κατάστημα του ΟΤΕ και ήταν σαν να του είχε σκοτώσει τη μάνα, τώρα είναι χαμογελάει και σου πουλάει. Γιατί... Μήπως παίζει ρόλο και ο ανταγωνισμός σε αυτά, δηλαδή... Παίζει ρόλο και ο ανταγωνισμός. Ο οποίος βέβαια δεν είναι μεγάλος για τον ΟΤΕ. Είναι, γιατί είναι σαν τα τσιμπούρια και τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί, όχι, δεν είναι. Αλλά παίζει ρόλο και ο ανταγωνισμός, παίζει ρόλο και η φοβέρα που δεν είσαι πια μόνιμος, αλλά για μένα πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Ας πούμε, καταργήσαμε την μονιμότητα, αλλά δεν κάναμε απολύσεις. Δεν κάναμε απολύσεις. Αλλά το ότι δυνητικά μπορούσαμε να πωλήσουμε κάποιον, και ο οποίος την κοπάναγε και χτύπαγε την κάρτα του κάποιος άλλος, αυτό έσφιξε τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να αποκεφαλίζεις, αλλά πρέπει να έχεις το μαχαίρι όμως. Το μαχαίρι, το management πρέπει να το έχει. Άμα δεν το έχεις, δεν μπορείς να κάνεις management.